Άγγε, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Γεράσιμο λόγουμε. Από Πάτρα. Ναι. Παγωτζής. Παγωτζής, ε. Θες λεφτά, ναι. Να πας για Χριστούγεννα. Θα και ήθελα να σου πω ότι τα λεφτά θες λεφτά, ρε. Πώς. Άντε γιατί όχι, ρε. Τι όχι, ρε. Ακατάδεκτη σε σήμερα. Τα λεφτά σας είναι, ρε. Τα έφερε ο άλλος με μαύρες σακούλες από Ρωσία. Και δεν τα θέλετε. Άσε ρε, τι άσε. Λεφτά. Τα φέρνει από Ρωσία. Τσάντες βάζουν εδώ και το απάνε. Και κάνουν και τα ραντεβού τους. Με Ξάνθη, με Πανόπουλο. Έτσι δεν διαβάζουμε. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Με Πλατανιά, με Γιάννενα. Έτσι δεν γίνονται ρε. Τη διάβασε την ανακοίνωση του Ηρακλή. Γιατί άμα τη διάβασες έπρεπε να πάει να φουντάρεις. Όχι να με πάρεις τηλέφωνο. Εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Καλώς την να. Από Καστοριά πάω. Θες λεφτά εσύ ρε. Γιατί όχι. Άντε γεια! Γιατί πες όχι. Δηλαδή εγώ δεν θέλω να τα παίρνεις. Να τα πας από το Σαββίδι. Από μένα δε όχι. Λοιπόν, είπες γιατί όχι. Μπράβο. Πήγε δεν πάρτε από το Σαββίδι. Εδώ δεν πληρώνουμε ανθρώπους εμείς. Μόνο η διοίκησή σου τα κάνει αυτά. Άκου, Παοκτζή. Σε έχω αφήσει. Πρόσεχε μη φας κόκκινη κάρτα. Για πάντα. Όπως ο εξάστερος. Θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, θα πεις ότι είναι πιάσαμε τον Άρη και θα σε αφήσω να μιλήσεις 5 λεπτά. Μόνος, 5 λεπτά, θα φύγω κιόλας εγώ. Να μιλάς εδώ με την καρέκλα. Να λες ό,τι θες. Θα πεις, ναι, πήγαμε να πιάσουμε τον Άρη και να το τα λεφτά. Σου πέσαμε τη σακούλα. Και θα μιλάς 5 λεπτά. Δεν είναι πολύ καλή πρόταση. Δεν τη δέχεσαι. Τη δέχεσαι. Πάρε τηλέφωνο. Θα πεις αυτά που σου είπα και θα μιλήσεις 5 λεπτά. 5 λεπτά τηλεοπτικός χρόνος είναι εκατομμύρια. Οπότε σε συμφέρει. Χώσου. Πάρε τηλέφωνο. Για να δεις ότι εγώ είμαι... Ότι λέω γίνεται. Πάρε τηλέφωνο. Σου φαίνονται λίγα τα 5 λεπτά. 10 λεπτά. Πες. Πήγαμε να τους πιάσουμε. Το παιδί δεν ήθελε. Και θα σε αφήσω να μιλήσεις 10 λεπτά. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Πάρε τηλέφωνο και πες το. Τι άλλο θες καλύτερο από αυτό. Να μιλάς 10 λεπτά σαν Παοκτζής από την Καστοριά. Που δεν μιλάς 10 λεπτά όλη την ημέρα. Τι άλλο θες. Τι δώρο είναι αυτό που σου κάνω Χριστουγέννων. Το καλύτερο. Εμπρός. Ναι. Καλά, εσύ βάλε το ράδιο και άκου το ράδιο. Κι άλλο νερό. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Βαλάντης από Ρόδο. Από. Ρόδο. Ναι, ομάδα. Παγκοτζής. Άντε γεια! Έχετε το θράσος και γυρνάτε στον τόπο του εγκλήματος. Εσείς νομίζετε ότι θα μου χαλάσετε εμένα τις γιορτές με τις βρωμιές σας και θα μου σπάσετε τα νεύρα. Όχι. Θα είστε δημοκράτες όπως είμαι κι εγώ. Να μιλάτε, να μιλάω κι εγώ, να μιλάτε κι εσείς. Αλλά θα δέχεστε τις βρωμιές σας πρώτα. Θα υπογράφετε. Είμαστε πούστιδες εκγεννητής. Και μετά θα σας αφήνω. Όχι εσείς προσωπικά, η ομάδα σας. Που υποστηρίζετε. Τζίψι δηλαδή, γύφτη. Τζίψι το λέτε εκεί πάνω. Έχετε φάει παπά. Το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει. Και μετά θα σας αφήνω. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Όλοι ίσα κι όμοι. Παλιά
πιτσιρικά σε μπαίνα σε κανένα καφενείο, μου λέει ένας μπάρμπας, τι μικρή μεγάλη στα καφενεία. Μου πέσαν τα μούτρα, έφυγα. Έτσι θα σας πέσουν και τα μούτρα εδώ. Με αυτά που έχετε κάνει. Εγώ, ο παππούς, μεγάλος ήταν, τι ο πιτσιρικά, πώς το λένε, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Τα ακούω εγώ, αυτό έφυγα. Έτσι κι εσείς. Εδώ θα πείτε τι εστί πάω. Βρωμιά και λύσα και στο διάλογο λένε του πάω και ιστορία. Σαν του Πανδάκου θα γίνετε κι εσείς. Σας παίρνει ένα σκαλοπάτι αυτός. Κοντά είστε. Για μένα τι είναι ένα σκαλοπάτι, τα σκατά είστε. Η κυβέρνηση του Παπαδόπουλου τον πήγε, ποια κυβέρνηση, αν είναι δυνατόν, τι μαλακιά είπα. Η Χούντα τον επήγε στο Γουέμπλεϊ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έσωσε τον ΠΑΟΚ και έριξε την Ξάνθη. Δηλαδή, χαρτιά υπογεγραμμένα, συνδιοκτησία, να πέσει ο μικρός και να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε, και θα μιλήσω εγώ με τα σκατά. Από εδώ και πέρα θα με αυστηρώσω εγώ με τον εαυτό μου. 20 χρόνια, 21 χρόνια μπήκαμε. Υπομονή. Τέλος. Τέλος. Θα είμαι αυστηρός. Θα μιλάω με παοκτζίδες, παναθηναϊκούς και αεκτζίδες αφού λένε πρώτα τα μείον τους. Όχι να τα λέω εγώ. Θα πάρει ο αεκτζής, θα πει τι έγινε στο Πανσεραϊκό. Υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου. Πάλι ο Ολυμπιακός βρέθηκε και την έσωση στην ΑΕΚ. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πει αυτά. Πάλι εμείς σώσαμε. Θα πάρετε κι εσείς, παουτζή. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ και να μου πρίζω τα σηκώτια. Να πρίζω τα δικά σας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν είναι αντικειμενική η εσείς θα θέλετε να μιλήσετε και να αναδειχτείτε με έναν Ολυμπιακό, είτε εγώ, είμαι το Άκης, είτε οι Ολυμπιακοί που συναντάτε στους δρόμους. Να βάλετε την ιστορία του καφενείου σας με την ομάδα μου. Δεν γίνεται ρε εσείς. Δεν γίνεται ρε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται. Το πρωί ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή. Δεν θα βγει από τη Δύση. Έτσι πάνε να κάνετε εσείς τώρα. Είστε η Δύση και μια Ανατολή και είμαι ο ήλιος. Και θα γίνω εγώ ίδιος με εσάς. Που δεν βγαίνετε ποτέ στο φως. Γιατί αυτά τη νύχτα γίνονται. Και στα καφενεία κάποια. Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, εμπρός.